Είναι τόσο όμορφο στις δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά στιγμές να δέχεται κάποιος μηνύματα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης, όπως η διανομή τροφίμων μια φορά το μήνα σε άπορες οικογένειες της Ζακύνθου από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωνίων Νήσων. Από νωρίς το πρωί, στις εγκαταστάσεις του συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος, γεγονός που αποδεικνύει ότι η οικονομική κρίση έχει αφήσει έντονα τα σημάδια της. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να μην λαμβάνουν βοήθημα από την πρόνοια, την εκκλησία ή το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Σε 101 οικογένειες, ένα ευπρεπές πακέτο τροφίμων. Δεν πάλι να επαναλαμβάνουμε τις οικονομικές συνθήκες τις υφιστάμενες. Το είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αρχίζει στο Υπουργείο Εργασίας και περατούται εις τον ΟΔΑΣ. Δηλαδή έγινε μια σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΔΑΣ και διασφαλίσαμε ένα ποσό 90.000 ευρώ ούτως ώστε να παρέχουμε μία φορά το μήνα αυτήν την ευπρεπή ποσότητα τροφίμων. Είναι συνεργασία, όπως προείπα, με το Υπουργείο Εργασίας. Θα δίδεται μία φορά το μήνα και όπως βλέπετε και αντιλαμβάνεστε είναι ένα πακέτο πάρα πολύ, πιστεύω, ευπρεπές. Δεν λέω τίποτε άλλο απολύτως. Απλώς και μόνο είναι μία προσφορά στους συνανθρώπους μας, η οποία πραγματικά πιστεύω ότι την οφείλουμε εμείς οι οποίοι θέλουμε να λέμε ότι ενδιαφερόμεθα για τον συνάνθρωπο μας, τίποτα άλλο. Τον Γενάρη θα επαναληφθεί η διανομή των τροφίμων και προσπάθεια όλων είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εν λόγω δράση. Άλλωστε, για να νιώσεις Χριστούγεννα δεν χρειάζονται σμαράγδια, smartphone και εξορμή σε χιονοδρομικά κέντρα. Χρειάζεται πολύ αγάπη και προσφορά. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα των εορτών.